Και η λαή αυτή, εκτός από μια διάθεση ανεξαρτησίας, είχαν και διαφορετική θρησκεία. Δηλαδή, έπαψε να σπάζει τον καθολικισμό και ήταν οι προτεστάντες. Αυτό δημιούργησε ακόμη σοβαρότερα προβλήματα, διότι η Ιερή Εξέταση της Ισπανίας, θα σας πω πότε, 18 Φλεβάρι του 1568, με διάταγμά της καταδίκασε σε θάνατο ολόκληρο τον πληθυσμό των κάτω χωρών. Ο λαός αυτός λοιπόν, για να αντισταθεί στους ξένους κατακτητές, είχε διοργανώσει αντίσταση σε πυρήνες στις πόλεις του, οι οποίες ήταν κατ' ουσία από αυτές αργότερα δημιουργηθήκανε οι λεγόμενες πολιτείες της Ολλανδίας και ήταν πόλεις κράτη. Δηλαδή κάθε μία, το Άμστερνταμ, το Ντόντρεχτ, τη Χάγη, είχαν τους αστούς εκείνους οι οποίοι είχαν ίσα δικαιώματα και στην αρχή καθοδηγούσαν την αντίσταση. Ήταν 7 επαρχίες. Η κάθε επαρχία είχε πόλεις. Η κάθε πόλη είχε το δικό της κράτος, το δικό της δικαστήριο, τη δική της βουλή. Τη βουλή την αποτελούσαν οι πολίτες και ψηφίζανε, όπως ψηφίζανε και στην αρχαία Αθήνα που υπήρχε η εκκλησία του Δήμου, τους αντιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι βουλευτές συμμετείχαν επίσης σε ένα κεντρικό κοινοβούλιο, το οποίο υπήρχε στη Χάγη. Είχε επιτροπές αστών, οι οποίες διευθύνανε τα νοσοκομεία. Μέσα σε αυτή την όλη ιστορία ήταν και οι γυναίκες, θέλω να πω, οι οποίες γυναίκες ήταν μορφωμένες και αρκετά ικανές και οι οποίοι ελέγχανε πού πηγαίνουν οι κοινωνικές παροχές. Η κοινωνική ασφάλιση για πρώτη φορά έγινε το 1652-1672. Όμως αν ρωτήσεις και τους Ολλανδούς, θα σου πούνε, η κοινωνική ασφάλιση έγινε πρώτη φορά το 1930 από τη Βασίλισσα Τάδε, ξέρω εγώ ποιο είναι. Τι λέτε, παιδιά, η κοινωνική ασφάλιση έγινε από εσάς τότε. Δηλαδή, η φιλοσοφία ότι μπορεί να κάνω ένα τέτοιο σύστημα μαθηματικό, να καθίσω κάτω να το μελετήσω, να δω το προσδόκιμο ζωής του μέσου πολίτη, πόσο θα πρέπει να δώσει για να μπορέσω να το αποδώσω εγώ πίσω, ήταν μια τεράστια μελέτη μαθηματική, την οποία την έκανε ο Γιάν Ντε Βιτ, ο οποίος από τον ίδιο τον έφτωνε, λόγω μιας άλλης μελέτης που είχε κάνει με τους κόνους σε νεαρή ηλικία στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν, είχε πει ο Νεύτων ότι θα μπορούσε να είναι ένας από τους καλύτερους μαθηματικούς του κόσμου, εάν δεν απασχολείται με την πολιτική. Ο λαός οι εργαζόμενοι ήταν μέτοχοι στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, μοιραζόντουσαν τα κέρδη. Ένα μέρος αυτών των κερδών πήγαινε στους πολίτες για να μπορέσουν να έχουν κάποια στοιχειώδη εάν βρισκόντουσαν σε κατάσταση μεγάλης ανάγκης. Και γι' αυτό έχουμε ακούσει την Nationale Nederlande, την Ολλανδική εταιρεία, να αυτοποκαταλείται η πρώτη ασφαλιστική. Κανείς δεν μας λέει βέβαια γιατί αποκαλείται η πρώτη ασφαλιστική. Διότι η εθνική ήταν, η Ολλανδική ήταν η πρώτη ασφαλιστική στην ιστορία. Αυτό έχει σβηστεί όμως πια. Και ακούγεται μόνο τα συμφέρει. Διότι στο Ρότερνταμ, μπροστά από τη μεγάλη ασφαλιστική της Στάντ Ρότερνταμ, υπάρχει ένα άγαλμα του Γιάν Ντε Βιτ, αλλά κανείς Ολλανδός πια δεν θυμάται γιατί υπάρχει εκεί πέρα και τι έκανε.